Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Δημαρχείου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με ένα μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη που αφορά απόφαση για τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η συζήτηση έγινε για το πού και πώς θα λειτουργήσει η χριστουγεννιάτικη αγορά όπως κάθε χρόνο στην κεντρική πλατεία εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Άλλωστε, όπως αναφερόταν στην πρόσκληση, το κατεπήγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς απαιτείται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την έκδοση αδειών των δραστηριοτήτων της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Πάντως, στη συνεδρίαση δεν υπήρξε ούτε ομοθυμία ούτε ομοφωνία, καθώς δύο μέλη της Επιτροπής, η κυρία Μπαλτζίδο και ο κύριος Τσουρουκίδης, διαμαρτυρώντουσαν σε έντονο ύφος για το γεγονός ότι δεν γίνονται πλέον εκδηλώσεις στα χωριά του Δήμου παρά μόνο στην Καβάλα. Από τότε που ο πρώην Δήμος Φιλίππων ενώθηκε με τον Δήμο Καβάλας, τα χωριά μας έχουν ερημώσει, φώνασε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουρουκίδης. Με ποιον μιλάω, θα ήθελα να ρωτήσω. Ο κύριο Λολίδη. Το γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου της Μάγκας. Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριος Τυχούνας, όταν είδε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην κατανομή των θέσεων, δεν χωρούσαν όλοι στην κεντρική πλατεία, τους αντιπρότεινε ότι παιδιά υπάρχουν και δημοτικά διαμερίσματα. Δεν είναι όλα στην Καβάλα. Όχι, έπρεπε να βγουν υποχρεωτικές θέσει ή εδώ ή εκεί. Θα σου δώσουμε εδώ μια θέση, αλλά θα μπαίνει και εκεί. Και μια βαρκούλα εκεί, στο Σαββατοκύριακο. Στο Σαββατοκύριακο. Άμα δεν πάρει, θα σε δίνουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει εκβιασμό. Αν ναι, δεν σε δίνουμε. Αν δεν υπάρχει μια συζήτηση. Να χρησιμοποιήσω και τη λέξη και με λίγο εκβιασμό μέσα, σίγουρα κανένα δεν θα θέλει να πάει σε αυτά τα χωριά γιατί είναι ιδιώτε και αυτό που του συμφέρει πώ θα οικονομήσουν. Εάν όμως τους πούμε, κύριε, εγώ θα σου δώσω αυτή τη θέση, αλλά επειδή όλοι αυτοί, δηλαδή αυτός που έχει τις βάρκες που μπαίνει, σίγουρα έχει και κάτι άλλο ένα παιχνίδι. Θα σου δώσω, για να σου δώσω αυτή τη θέση, θα σου δώσω και μία θέση τώρα Μυγδαλεώνα στο ζυγό στις Κρινίδες. Εντάξει, θα πας εκεί, δηλαδή βλέπουμε, ναι, σου δίνω. Σας πληροφορώ, εάν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, θα υπάρχει θέσεις για να μην αυτά τα χωριά να μην αποξενωθούν και κάνουν μαύρα Χριστούγεννα. Ας ελπίζουμε ότι προς τα άλλα, προς τους προτισμούς και στις απαιτήσεις των τοπικών εμπόρων, θα τα απεξέλθουμε, αν όχι ίσως με την Καβάλα, τουλάχιστον το 80% της Καβάλας. Εγώ δεν θέλω να πω και ούτε θέλω να πω. Απλώ το θέμα τώρα είναι η πρώτη συγκέντρωση που κάνουμε για αυτό το θέμα. Να το βλέπουμε τι επόμενε γιορτέ, τι επόμενε γιορτινέ μέρε, να τι βλέπουμε συνολικά. Συνολικά, ναι, συνολικά να μην βρεθούμε να μην έχουμε τίποτα όμως. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν τίποτα. Άμα σε φτάσει εκείνο το σημείο, θα έχουμε. Εγώ νομίζω ότι κανένα ότι θα ρισκάρει να χάσει 100 ευρώ και να πάει και ένα στι κρινίδε στο ζυγό στον Μεγαλαιώνα, δεν λέμε έχει σε όλα τα χωριά, αλλά να υπάρχει παρουσία. Παρουσία, να υπάρχει παρουσία ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί και αυτοί. Δεν είναι ξεκομμένοι από την πολιτική. Δεν αυτό, κύριε Τσουρκίδη. Δεν το αρνήθηκε κανείς αυτό. Δεν, όχι, επειδή συζητάμε, δεν λέω ότι αρνήθηκαμε. Απλώς το θέτω ότι μπορεί να μπει σαν συζήτηση όμως με αυτούς που έρχονται. Όχι, σας δίνουμε την πλατεία χωρίς αντάλλαγμα, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το αντάλλαγμα των ψυχών αυτών των ημερών. Θεωρώ ότι και οι δύο καταθέσατε τις θέσεις σας και ο κύριος Φιλιππίδης σας κάλυψε. Μπορούμε να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ, στην ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε. Έτσι, ότι τώρα μας καλύπτεται. Όχι, δεν είναι αργά. Λοιπόν, συγγνώμη. Αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε ότι όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, οι οποίοι δήλωσαν ενδιαφέρον και μπαίνουν εδώ πέρα μέσα, να τους ζητήσουμε, έτσι, να αν έχουν μηχανήματα, πώς το λένε, έξτρα επιπλέον, τα οποία μπορούν να τα, πώς το λένε, να τα τοποθετήσουν σε κάποια από αυτά τα χωριά της Κρινίδης, Φιλίππους κτλ. Να το κάνουν. Επιχειρηματίες, ερχόταν και το τρενάκι, ερχόταν όλα αυτά τα χρόνια, όσο ήταν, δεν μου αρέσει να το πω, αλλά όσο ήταν ο πρώην Δήμος Φιλίππων, όλα αυτά τα χωριά, με αυτές τις εκδηλώσεις, αυτά που γίνονται στην πλατεία γινόντουσαν στα χωριά μας. Έτσι, και ξαφνικά, με το που έγινε η συνένωση, η συνένωση τελείωσε, τα χωριά σβήσανε. Ούτε τα λαμπάκια δεν ανάβουν.
Το καταλάβαμε. Και αυτό φάνηκε, σας το επαναλαμβάνω, ότι όλοι οι σύμβουλοι που ήταν με το Σιμιτζή ήταν αυτό, δεν κατέβηκε κανένας. Αυτό πρέπει να μας γίνει παράδειγμα. Είναι πολύ αργά να... Είπα, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τους παρακρίνουμε τέλος πάντων να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ωραία. Για ποιο λόγο να υπάρχουν, η κυρία Χρυσά ανέφερε πολλές θέσεις. Όχι από κάποια χρόνια, όχι τέτοια. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Τρεις θέσεις, δεν είναι, δεν υπάρχει.